Κύριε Χρυσόπουλε, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε στο Cost TV για να συζητήσουμε ένα φλέγον ζήτημα, θα έλεγα. Αυτό της εξεύρεσης στέγης για τους ιατρούς που έρχονται στο νησί μας για να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Σύμφωνα με μια είδηση που έχει έρθει στο φως, η διοίκηση του νοσοκομείου θέλει να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα και να προβεί στην ενοικίαση διαμερισμάτων για όλο το χρόνο που θα παρέχονται στους ιατρούς. Ναι. Καλημέρα σας. Η διοίκηση του νοσοκομείου στο επόμενο Δέλτα Σίγμα, συγκεκριμένα το Δέλτα Σίγμα της Παρασκευής, θα εξετάσει το ζήτημα της ενοικίασης 7 διαμερισμάτων. Σας λέω και τον αριθμό, διότι έχουμε προχωρήσει σε συζητήσεις, έχουμε ουσιαστικά κάπου καταλήξει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μη κοινοποιήσιμο, αλλά τέλος πάντων θα νοικιάσουμε 7 διαμερίσματα τα οποία θα τα χρησιμοποιούμε για τη στέγαση ιατρών και τα οποία θα τα έχουμε νοικιασμένα για όλο τον χρόνο. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι το γεγονός ότι, όπως ξέρετε, η εξεύρεση στέγης είναι πάρα πολύ δύσκολη και ειδικά τώρα σε μια περίοδο που έχουμε αυξημένες τουριστικές ροές. Βέβαια. Με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται εύκολα ένα διαμέρισμα ή τέλος πάντων ένα δωμάτιο για να μείνει κάποιος γιατρός ή μια γκασονιέρα. Και επιπρόσθετα έχουμε το γεγονός, αυτό το λέω λόγω της δουλειάς μου, τα ξενοδοχεία έχουν βγει στην αγορά, εάν μου επιτραπεί η έκφραση, και νοικιάζουν συνεχώς διαμερίσματα τα οποία τα χρησιμοποιούν για τη στέγαση του προσωπικού τους. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα αυτό θα επιδεινώσει και θα επιτείνει το υπάρχον πρόβλημα. Οπότε λοιπόν πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά, να νοικιάσουμε αυτούς τους χώρους και να τους έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή στη διάθεσή μας, ώστε να φιλοξενούμε τους γιατρούς που έρχονται είτε με μετακινήσεις, αλλά είτε ακόμα και με μόνιμη εγκατάσταση. Πόσο περίπου θα κοστίσει στη διοίκηση του νοσοκομείου αυτή η διαδικασία, κύριε Χρυσόπουλε? Νομίζω ότι θα χρειαστούν περίπου 40.000 ευρώ, τα οποία τα έχουμε φροντίσει με μια τροποποίηση στον προϋπολογισμό, ο οποίος θα αυξηθεί από 3.100.000 που είναι σήμερα να πάει στις 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οπότε θα έχουμε, αν το θέλετε, το χρηματικό απόθεμα, το ταμιακό απόθεμα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την ενοικίαση των διαμερισμάτων. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι μια τολμηρή απόφαση της διοίκησης που θα φέρει όμως μια μεγάλη λύση, καθώς είναι τεράστιο το πρόβλημα έβρεσης στέγασης από μέρους των ιατρών, όχι μόνο στην ΚΟ, αλλά και σε όλα τα νησιά. Και με αυτόν τον τρόπο ο Δημότης χάνει την ευκαιρία της περίθαλψης και της πρόσβασης στη δημόσια υγεία. Ναι, και θα ήθελα βέβαια εδώ να σημειώσω ότι προσδοκούμε βέβαια και στην βοήθεια του Δήμου, που ήδη είναι ενεργή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματικά λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι κρίμα πραγματικά λόγω έλλειψης στέγης να μην μπορούμε να έχουμε στη διάθεση τους, γιατί είναι ένας σημαντικός λόγος και αποτρεπτή. Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Να έρθουν στο νησί. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες σε σχέση με το ρεπορτάζ.